Να ενημερώσω ότι γίνανε οι εκλογές της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία του Βορείου Αιγαίου το προηγούμενο Σάββατο στο Χανδρή, στο οποίο βγήκε ένα καινούριο ΔΣ, που συγκροτήθηκε και όλας πρόεδρος είναι ο Γιώργος Πατερημός, αντιπρόεδρος πρώτος είναι η Βάνα Αλατερού, αντιπρόεδρος Β είναι ο Σταμάτης ο Βελακούλας. Είναι οι δύο αντιπρόεδροι που προσωπούν τα δύο νησιά, η κυρία Αλατερού τη Λέσβο και ο κύριος Βελακούλας στη Σάμο. Γραμματέας ο κύριος Νέστορας Ξυλάς, αναπληρωματικός γραμματέας είναι ο Σταμάτης ο Κλουμάσης, ταμείας είναι η κυρία Χριστίνα Παβίτσου και αναπληρώτρια ταμεία είναι η Αρετή Σταμούλη. Φυσικά είχαμε και την τιμή στις εκλογές να είναι και εδώ ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑΣ, ο κύριος Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος βέβαια λίγο καθυστέρησε αλλά ήρθε τελικά στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή αλλάζει όλο το, κυρίως άλλαξε όλο το ΔΣ, κατά πολύ να το πω έτσι, οι θέσεις. Και έχουμε ξεκινήσει σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε το ΔΣ το Σάββατο, κάποιες προτεραιότητες. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να δραστηριοποιηθούμε εκτός από το νησί της Χίου, στα υπόλοιπους δύο νομούς, τη Σάμο και τη Λέσβο. Κατά πρώτο κύμα θα είναι η επίσκεψη Λέσβο και Σάμο και μετά θα είναι μέχρι τέλος του μέχρι αρχές του καλοκαιριού θα επισκεφτούμε και τα νησιά της Λίμνου και της Ικαρίας. Σε αυτά τα πλαίσια οι εκπρόσωποι των δύο νησιών θα φέρουν στην κεντρική διοίκηση που είναι εδώ στη Χίο τα προβλήματα και των δύο νομών. Φυσικά βέβαια προτεραιότητά μας είναι να κάνουμε και μια συνάντηση και με, και με την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, που θέλουμε να έχουμε και άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της περιφέρειας και είναι στην αυτοδιοίκηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, το όλο των δημάρχων. Μετά από μια συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑΣ, με έχουν καλέσει στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου να πάω πάνω να μιλήσουμε και στα πλαίσια της συνεργασίας της ΕΣΑΜΕΑΣ με την περιφερειακή. Ευελπιστώ όλοι να συνεργαστούμε για το καλό της περιφέρειας, να δώσουμε έμφαση σε όλα τα προβλήματα των νησιών του Βορείου Αιγαίου και δεν σας κρύβω ότι είναι αρκετά, διότι σε σχέση με άλλες περιφερειακές ομοσπονδίες που είναι σε άλλα μέρη της Ελλάδος, η Περιφερειακή Ομοσπονδία Βορείου Αιγαίου έχουν μείνει πίσω σε μερικά θέματα υλοποίησης προγραμμάτων, ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία και γενικά αν βλέπεις ότι υπάρχει μια εκπροσώπηση μόνο από Σάμο από ένα σύλλογο ή από τη Λέσβο, άλλο είναι ένα σύλλογο που είναι παραδείγματος χάρη Λέσβο σε ένα διπλάσιο νησί από το νησί της Χίου, άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε και να τους φέρουμε κοντά τους ανθρώπους αυτούς.